σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα έχουμε μία έξυπνη συνταγή. Με μοσχαράκι που μας έμεινε, λεμονάτο, θα το κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σουφλέ. Πριν σας δείξω ακριβώς τα υλικά, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη, να με ακολουθήσετε στο Facebook, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας, στη σελίδα μου, και να κάνετε follow Instagram και Twitter. Λοιπόν, εάν σας έχει μείνει μοσχαράκι, λεμονάτο και δεν θέλετε να το φάτε πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα κάνετε αυτή τη συνταγή μου. Έχουμε μοσχαράκι, λεμονάτο που μου έχει μείνει, μανιταράκια, όποιος δεν τα τρώει μην τα βάλει, bacon, φετούλα γκούντα και πάλι τυριά της επιλογής σας αν θέλετε, και κρέμα γάλακτος. Όλα αυτά θα τα βάλω σε ένα ωραίο πύλινο γιουβετσάκι να γίνει ένα σουφλέ. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Λοιπόν, έχω ένα γιουβετσάκι, βάζω λίγο λαδάκι, δεν χρειάζεται πολύ γιατί είναι και η κρέμα γάλακτος. Είναι μια πολύ ωραία λύση, εύκολη, ανακυκλώνουμε τα φαγητά μας, δεν πετάμε τίποτα, μανιταράκι, όποιος θέλει ας μην το βάλει, όποιος δεν το αγαπάει, εμείς δεν τρελαινόμαστε, μπέικον ψιλοκομμένο. Θα βάλω τα τυριά μου, πάλι τυράκια της αρεσκίας σας, εγώ έχω γκούντα και φέτα. Παιδιά, θα γίνει μια φαγάρα αυτή, όλα τα λεφτά και του πεντάλεπτου, έτσι. Και that's it, και την κρέμα γάλακτος, αυτή μας σώζει παιδιά με 12%, δεν θέλω γέλια. No sponsor, κρέμα γάλακτος, όποια θέλετε εσείς θα βάλετε, όποια μάρκα θέλετε. Και αφού ανακάτεψα όλα τα υλικά μου για να δέσουνε, μπαίνει στο φούρνο στους 180 στον αέρα για 20 λεπτά. Θα συνοδευτεί με πατάτες τηγανιτές, θα σας ενθουσιάσει και θα έρθω να το γευτούμε παρέα. Παιδιά, 20 λεπτά στον αέρα στους 180, είναι πείμα, είναι λαχταριστό, είναι τέλειο. Κοιτάξτε τι ωραία λύση σας έδωσα με το μοσχαράκι που έχει μείνει, να το κάνετε αλλά κρέμ, γιουβετσάκι. Λοιπόν, θέλω πολλά like, θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Να με ακολουθήσετε στο Facebook, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Παναγία μου και Χριστέ μου, να μου κάνετε follow στο Instagram και στο Twitter και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά!